Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με το ακτινίδιο από την Πιερία, το οποίο φαίνεται ότι είναι ο βασικός τροφοδότης ελληνικού ακτινιδίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα είναι γνωστό ως φρούτο του Ολύμπου. Ο επιστημονικός συνεργάτης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο Δημήτρης Ρουκάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα κύριε Ρουκά. Καλησπέρα κύριε Χατζημίση. Άκουγα και προηγουμένως το ρεπορτάζ που είχατε για τα οικονομικά μας και θέλω να δώσω εμείς τώρα την νότα αισιοδοξίας από την Πιερία για το ακτινίδι μας. Είναι γεγονός ότι το ακτινίδι Πιερίας τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι όπως βλέπουμε μέσα από τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Τμήματος Φυτοπροστασίας, έχει διεισδύσει στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια αγορά η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική, με ψηλά στάνταρ. Γι' αυτό και εμείς εδώ πέρα, σαν περιφερειακή ενότητα, θέλω να πω ότι έχουμε υπαλλήλους, που, δηλαδή γεωπόνους αυτή τη στιγμή, τους οποίους τους στείλαμε και εκπαιδεύτηκαν για να μπορούν να κάνουν τους ελέγχους ώστε τα προϊόντα, τα ακτινίδια συγκεκριμένα, να μπορούν να μπουν στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ζητάει η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κύριε Ρουκά, δηλαδή ζητά πιερικά ακτινίδια? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται και καταγράφεται, είναι από τα, ίσως από τα μόνα νοπά φρούτα που μπαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να τονίσω ότι, έτσι όπως είδαμε τα στοιχεία μας, αποτελεί το 14% των εξαγωγών μας προς τρίτες χώρες. Φυσικά το μεγαλύτερο όγκος των εξαγωγών των ακτινιδίων γίνεται από την ομάδα παραγωγών ZEFS, που έχει έδρα την Καρίτσα. Όπως είδατε και από τις φωτογραφίες εκεί που έχουμε στείλει με το δελτίο τύπου. Ακριβώς. Είναι γεγονός ότι το ακτινίδι μας είναι υψηλής ποιότητας. Και αυτό το προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Και η παραγωγή μας με τις καλλιεργητικές τους φροντίδες και οι ομάδες παραγωγών και πιο συγκεκριμένα η ομάδα ZEFS που κάνει τις εξαγωγές, όπου έχει άρτια συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, και από τη δικιά μας την πλευρά να μην αφήσουμε τίποτα, να μην είναι σύνομο και να μην είναι αυτό που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι άλλες αγορές έχουν υψηλά στάνταρ, όπως και η Κίνα, γιατί και στην Κίνα κάνουμε εξαγωγές. Κάνουμε εξαγωγές αυτή τη στιγμή σε 18 χώρες. Έτσι χαρακτηριστικά έχει ταξιδεύσει το ακτινίδι Πιερίας. Έχει πάει Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία, Σαουδική Αραβία, Λίβανο, Καναδά, Καζακστάν, Βοσνία, Σερβία, Σκόπια, Γεωργία, Αρμενία, Αλβανία, Ουγγαρία, Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν παντού. Μάλιστα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βεβαίως και φυσικά τα στάνταρ είναι ακόμα πιο υψηλά, φαντάζομαι, κύριε Ρουκά, για το τι προϊόντα θέλουν. Έχουμε ο γεωπόνος που καλείται να κάνει τον έλεγχο και να υπογράψει, είναι διαπιστευμένος γεωπόνος, για να κάνει εξαγωγές, για να πηγαίνει το προϊόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουκά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Είμαστε καλά.